Helena Delius-NY στην περίοδο της πανδημίας έχει την τιμή να φιλοξενεί μια πανέμορφη γυναίκα, η οποία έχει μαντιτό ρόλο. Είναι personal trainer και επιχειρηματία σε μια πολύ γνωστή αλυσίδα γυμναστήριων εδώ στην Ελλάδα. Αυτή η πανέμορφη γυναίκα που το όνομά της ηχεί στο όνομα Ελίνα Βενίτη, ξεκίνησε από το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού στην Ελλάδα, πέρασε από τον Καναδά για να έρθει σήμερα σαν μια δυναμική επιχειρηματία, λοιπόν, σε αυτήν τη γνωστή αλυσίδα, να τολμάει να σταθεί δυνατή απέναντι στις δυσκολίες της εποχής όπως όλοι μας, με μια πνοή αισιοδοξίας για τη νέα γενιά. Ελίνα μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Μόνο το χαμόγελό σου είναι ικανό, λοιπόν, να σταθεί σήμερα κοντά μας και να τοποθετηθεί θετικά απέναντι σε αυτόν τον γολγοθά και την απειλή που ονομάζεται COVID-19. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μας πτωεί όμως αυτό. Όπως είναι και το επάγγελμά μας δυναμικό, έχουμε και μια δυναμική ψυχή, ένα δυναμικό χαρακτήρα. Από πολύ μικρή ήξερα τι θέλω να κάνω. Ναι. Και... Παρόλο που τολμώ να πω, προέρχεσαι από μια οικογένεια που ο μπαμπάς ήταν πολύ καλός και γνωστός γιατρός της Αθήνας, έτσι. Αλήθεια. Δεν σε κλείψε ο μπαμπάς. Το 80% των συγγενών είναι γιατροί, αλήθεια. Το κομμάτι της γυμναστικής με κέρδισε. Mm-hmm. Οπότε δόθηκα σε αυτό. Το είχα ανακοινώσει κιόλας από τα 5 έτη στον πατέρα μου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Τους παρουσιαστές δεν μιλάμε για τους παρουσιαστές. Ποτέ η συνέντευξη ζώμη, λοιπόν, είσαστε στο στόχαστρό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκίνησες από πολύ μικρή φόρμα να τα πούσες. Από πολύ μικρή, το ανακοίνωσα, τα κατάφερα, πέρασα άντως στη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών. Και στη συνέχεια είδα ότι δεν μου φτάνει, θέλω να μάθω κι άλλα, να εξελιχθώ. Και να εξελιχθώ όχι στον κλασικό αθλητισμό με την έννοια ότι θα έρθει ο ασκούμενος, θα τον προπονήσω, θα δυναμώσει, θα γραμμώσει. Θέλω τους ανθρώπους που δεν μπορούν να επιδοθούν τόσο εύκολα σε αυτό. Mm-hmm. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να επιδοθούν τόσο εύκολα σε αυτό, που σε προκαλούν, γιατί σε φαίνεται σ' αρέσουν τα δύσκολα. Λοιπόν, έχω πάρα πολλές περιπτώσεις. Ας πούμε, ένας άνθρωπος με σκλήρυνση κατά πλάκας. Δεν είναι εύκολο να προσεγγίσει ένα γυμναστή ή ένα γυμναστήριο. Θέλει ειδικές γνώσεις. Θέλει ένα ψυχολόγο και ένα γυμναστή μαζί. Θέλει να τον ενδυναμώσεις και σωματικά και ψυχολογικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι ένα αυτοάνοσο. Mm-hmm. Τα οποία τα περισσότερα από αυτά δημιουργούνται από την ψυχολογία μας. Οπότε θέλει έναν άνθρωπο δίπλα του, τον οποίο θα τον κάνει. Θα τον χαροποιεί. Mm-hmm. Και εδώ θα μου δίνω μία πάσα σε αυτό το κομμάτι με την έννοια ότι όταν κάποιος γυμνάζεται, την ώρα που ασκείται κρίνει τις λεγόμενες ενδορφίνες. Μάλιστα. Οι ενδορφίνες τις ονομάζουμε τις ορμόνες ευτυχίας. Έτσι λοιπόν, μόνο που ασκείται κάποιος είναι ευτυχισμένος. Άρα με το να είσαι ευτυχισμένος, μάχησε με την σκλήρυνση κατά πλάκας. Και με την υγεία, στο να είσαι και υγιής. Σκλήρυνση κατά πλάκας, άλλη κατάσταση, καταστάσεις έτσι πολύ ιδιαίτερες, ιδιάσουσες, τις οποίες εσύ... Λοιπόν, επέκταση της σκλήρυνσης κατά πλάκας πολλές φορές είναι η μειωμένη όραση. Οπότε έχω και ασκούμενους με μειωμένη όραση. Είναι μια άλλη, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά κι όμως έχει τύχει αθλητής κιόλας. Ναι. Και βλέπεις ότι εκτελεί τις ασκήσεις άρτια και έρχονται ασκούμενοι οι οποίοι δεν έχουν κανένα θέμα και προβληματίζονται, δεν το κάνω καλά, δεν το κάνω το άλλο. Λοιπόν, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα αρκεί πραγματικά να το θέλουμε, να το θέλουμε μέσα μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί εμείς έχουμε μάθει να συνδέουμε τους personal και τους personal trainer. Φυσικά είναι άνθρωπος πολύ όμορφος όπως εσύ και σε φοβερή άριστη φυσική κατάσταση. Αλλά εδώ εσύ τοποθετήσεις ένα πολύ ιδιαίτερο κοινό το οποίο αγαπάς και μιλάς για θεραπευτική γυμναστική. Θεραπευτική γυμναστική την αγγίζεις και μέσω της ψυχολογίας στους ασκούμενους σου. Βεβαίως. Γίνεσαι και ψυχολόγος πολλές φορές. Καταρχήν, ο ασκούμενος με το γυμναστή αποκτά μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Mm-hmm. Όσο υπερβολικός και να ακούγεται όρος οικογένεια, δεν είσαι πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο. Αρχίζει και γίνεται μέλος της καθημερινότητάς σου, τρόπο ζωής. Ένας ευχάριστος τρόπος ζωής. Που πραγματικά σου αλλάζει την καθημερινότητα. Πόσο μάλλον σε μια περίπτωση όπως ανέφερε πριν τη σκλήρυνση κατά πλάκας, που αρχίζει και αποκτά μουδιάσματα, τρέμουλο, ανισορροπίες.